θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 27 χώρες μέλη της Ευρώπης που ομόφωνα με ανέδειξαν πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή και είναι μια πραγματικά συγκινητική στιγμή για μένα. Είναι όμως και μια τεράστια ευθύνη. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια ευκαιρία για τη χώρα μας. Ευκαιρία για τη χώρα μας να κατέχει σε αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία μία από τις προεδρίες ενός από τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα, επίσημα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επόμενο διάστημα θα δώσω τη μάχη μου προκειμένου, όπως είπα και στην ομιλία μου προηγουμένως στους συναδέλφους δημάρχους και περιφερειάρχες, να ενδυναμώσουμε το ρόλο των περιφερειών και των δήμων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να έρθει και πάλι κοντά στους πολίτες. Και οι μόνοι που μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό, οι μόνοι που έχουμε την εγκύτητα με τα προβλήματα, τα θέματα, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες, είμαστε εμείς, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες των 27 κρατών μελών. Τώρα που ανοίγει λοιπόν η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, η Επιτροπή των Περιφερειών θα έρθει με συγκεκριμένες προτάσεις ενδυνάμωσης του ρόλου των περιφερειών και των δήμων. Γιατί έτσι τελικά θα ενδυναμωθεί η ίδια η δημοκρατία και έτσι, ενδυναμώμενη η δημοκρατία, ενδυναμώνοντας τη δημοκρατία, θα μπορέσουμε να δυναμώσουμε την Ευρώπη και να τη φέρουμε πιο κοντά στους πολίτες. Το επόμενο διάστημα όμως θα δώσουμε και τη μάχη για μια σειρά από θέματα που απασχολούν τους πολίτες των περιοχών μας. Όπως είναι η κλιματική αλλαγή, όπως είναι το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, όπου οφείλει επιτέλους η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της, να δείξει το πρόσωπο της αλληλεγγύης, να δεχθεί να μοιράσουμε ισότιμα τα βάρη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι η καινοτομία, όπως είναι η απασχόληση και η δημιουργία νέων καλών θέσεων εργασίας. Και ταυτόχρονα θα δώσουμε τη μάχη και για την Κεντρική Μακεδονία. Γιατί για μένα η Κεντρική Μακεδονία ήταν, είναι και θα παραμείνει πρώτη προτεραιότητα.